Μπορεί να είναι αρκετά λιγότεροι οι γονείς που έχουν τη δυνατότητα να δίνουν σε καθημερινή βάση χρήματα στο παιδί τους, προκειμένου αυτό να αγοράζει το φαγητό του στο σχολείο από το κηλικείο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί και πως πρέπει να χαλαρώσει η νομοθεσία αναφορικά με τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε έναν τέτοιο χώρο, καθώς και ως προς την τήρηση των απαραίτητων συνθήκων υγιεινής. Για το λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ, με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, έχει αρχίσει τους ελέγχους στα σχολικά και ηλικία, ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές. Έχει δοθεί εντολή για ελέγχους στις σχολικές μονάδες. Όπου εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, προφανώς θα δώσουμε έμφαση. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Ως τώρα οι έλεγχοι που έχουμε κάνει και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και οι τωρινοί, δεν δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή της Ξάνθης. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να επέμβουμε και προληπτικά και κατασταλτικά. Τι πρέπει να προσέχουν οι μαθητές και κατ' επέκταση οι γονείς όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών? Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει συγκεκριμένη λίστα των επιτρεπόμενων τροφίμων που μπορούν να διατίθενται στα κηλικία, μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτή από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, www.efet.gr, και ειδικότερα στην ενότητα που αφορά τους καταναλωτές. Υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία πρέπει να διατίθενται. Η λίστα αναφέρει σάντουιτς σχεδόν τυποποιημένα με ψωμί ολικής άλεσης λευκό, με τυρί ή γαλοπούλα, παράδειγμα. Σταφιδόψωμο, μισθοκούλουρα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την επιτρεπόμενη λίστα. Σε περίπτωση ωστόσο μη τήρησης των προβλεπόμενων από τους ιδιοκτήτες κηλικίων, η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις και φυσικά νέο έλεγχο μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο έχουν συμμορφωθεί ή όχι ως προς τον νόμιμο τρόπο λειτουργίας ενός κηλικίου.